Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το βίντεο ξεκίνησε με καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Γιατί είναι πρωί, αποφάσισα να κάνουμε ένα get ready with me για να πάμε στη δουλειά μου. Γιατί είχα κάνει ένα μακιγιάζ που σας άρεσε πολύ και μου στείλατε στο Instagram Καλίνα κάντε μας tutorial. Οπότε καλημέρα κιόλας, πίνουμε το καφεδάκι μας και ετοιμαζόμαστε να πάμε στη δουλίτσα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Θα ξεκινήσω με φυσικά το Got to Be της Schwarzkopf για τα φρυδάκια μου. Όπως όλοι ξέρετε είναι ζελέ για τα μαλλιά, αλλά κάνει εξίσου την ίδια τέλεια δουλειά και στα φρύδια. Όπως σας έχω δείξει, κάνω όλα μου τα φρύδια και από την κάτω πλευρά και από εδώ έτσι και τα αφήνω λίγο να στεγνώσουν. Μόλις στεγνώσει, δείτε διαφορά το ένα φρύδι αρχικά με το άλλο ήδη, χωρίς να το πειράξω πολύ πολύ. Λοιπόν, μόλις στεγνώσει το ένα φρύδι θα κάνουμε το άλλο. Δεν ξέρω αν βλέπετε, έχω πατήσει 1002 σπυράκια, όχι σπυράκια, 1002 πόρους στο πρόσωπό μου και είμαι όλη σημαδεμένη. Παντού κάτι έχω, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφού αυτό αρχίζει και στεγνώνει και γίνεται πιο κολλώδες, μπορώ να δώσω σχήμα στο φρύδι πλέον. Δείτε τι ωραίο που θα γίνει τώρα. Ακόμη και αν κάποια τρίχα πετάει, την κρατάει πάνω, παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό το gel, πραγματικά. Δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο σε προϊόν για τα φρύδια τόσο δυνατό. Ό,τι καλύτερο. Και τα φρυδάκια μου είναι σχεδόν έτοιμα. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να πάρετε ένα μορομάντιλο και να καθαρίσετε εδώ πάνω την περιττή ποσότητα του gel. Γιατί αλλιώς θα σβολιάσει το make-up σας. Θέλει να είναι πολύ καθαρό. Και από κάτω, πάντα. Και έτσι δίνετε και ένα επιπλέον σχήμα στο φρύδι. Πολύ προσεκτικά. Και μετά θα ενυδατώνετε το πρόσωπό σας. Γιατί αλλιώς θα βγάλετε όλη την ενυδατική. Το αφήνετε λίγο να στεγνώσει και βλέπετε μήπως κάτι έχει μείνει. Αφού βεβαιώθηκα ότι καθάρισα τέλεια τα φρύδια μου, θα συνεχίσω με ένα primer παύλα ενυδατική κρέμα της Embryolis. Παιδιά, την πήρα πρόσφατα. Τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Πραγματικά είναι must have για μένα. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Ενυδατώνει στο full. Ηρεμεί πάρα πολύ σπυράκια, κοκκινίλες. Είναι για μένα τέλεια, τη βάζω σε κάθε πελάτη ακόμα γιας που κάνω και πραγματικά κάθεται σε όλους τέλεια. Είναι η ακριβής ενυδάτωση που χρειάζομαι κάθετο από ένα δέρμα και κρατάει και το μακιγιάζ μου πιο σταθερό. Είναι πολύ ελαφριά η σύστασή της, δεν είναι βαριά, δεν κάθεται μετά σαν κολλώδης λιπαρό προϊόν. Έχει πολύ ωραία σύσταση, γυαλίζει το δέρμα, έβαλε πολύ στο μέτωπό μου. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Μίλα δώσουν τα μαλλιά μου, δεν θέλω. Δείτε τι ωραία που γυαλίζει το δέρμα πραγματικά. Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε λίγο το δέρμα να απορροφήσει την κρέμα και θα πάμε στα μάτια μας. Λοιπόν, πρόσφατα αγόρασα τη Blairity, το Eyeshadow Base είναι στην ουσία, αλλά το γράφει Pigment Face Primer. Είναι πολύ κοντά στη P. Louise τη βάση, πάρα πολύ κοντά. Λίγο πιο κυτρινιάρικο είναι σαν χρώμα και λίγο πιο στεγνό. Είναι αυτό εδώ. Αυτό το συγκεκριμένο χρώμα που πήρα εγώ, η απόχρωση νομίζω είναι 02. Δεν το γράφω πουθενά να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι 02, το θυμάμαι. Το βάζω με τον ίδιο τρόπο ακριβώς σαν την Πιλουίζ, δηλαδή παίρνω σε ένα flat πινέλο και πάω αρχικά σχηματίζοντας ακριβώς από κάτω το φρύδι. Ξέρω σας φαίνεται πολύ κίτρινο, αλλά φτιάχνεται και σιγά σιγά απαλύνεται, οπότε μην αγχώνεστε. Εν τω μεταξύ, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό που έχω κάνει lash lift, δηλαδή πάνω από ένα μήνα, και ακόμη οι βλεφαρίδες μου είναι μαύρες και γυριστές. Είναι τέλειες. Μακάρι να είναι έτσι για πάντα. Ιδανικά. Λοιπόν, το βγάζω και μέχρι αρκετά έξω για να είμαι σίγουρη ότι μπορεί να θέλω να βγάλω μέχρι πολύ έξω. Οπότε το βγάζω για να είμαι σίγουρη. Τώρα, όπως και στην P. Louise, μπορούμε επίσης να βάλουμε και στο κάτω μέρος του βλεφάρου. Δεν μας περιορίζει τίποτα. Λοιπόν, αυτό όπως και δίποτε. Παίρνετε ένα fluffy blending brush και πάτε να σβήσετε τις άκρες. Να μην φαίνεται που ξεκίνησε, που τελείωσε και μετά ανεβαίνετε και κατά πάνω, ώστε να πάρετε περιττή ποσότητα και να ομογενοποιήσετε όλο αυτό. Στην ουσία τι κάνετε εσείς τώρα, κλειδώνετε την βάση σας. Θεωρώ πως η Blair έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτή την επιλογή για τη βάση, γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να βρεις ωραία eyeshadow base και πραγματικά είναι εξαιρετική η ποιότητά της και σχετικά οικονομική, δηλαδή περίπου στα 12 ευρώ και είναι μεγάλο, δηλαδή την P. Louise που έχω
τα τόσα ml, την έχω 3 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα, εννοείται. Αυτά. Λοιπόν, κάνω και το άλλο ματάκι και επανέρχομαι. Λοιπόν, θα πάρω μια παλέτα, την οποία έχω πολύ καιρό να σας χρησιμοποιήσω, αλλά επειδή σε αυτό το μακιγιάζ που είχα κάνει την είχα χρησιμοποιήσει. Τη συγκεκριμένη μπορείτε να τη βρείτε ακόμα στο Cult Beauty. Είναι η Gold Obsession της Huda Beauty. Λοιπόν, είναι obsession αυτή η παλέτα για μένα. Θα ξεκινήσω λίγο παράδοξα και παράτολμα και θα πάρω την πολύ σκούρη αυτήν εδώ απόχρωση, γιατί έτσι είχα ξεκινήσει στο μακιγιάζ που έκανα εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, και θα πάω εδώ να σχηματίσω την κόγχη μου. Αν δεν έχετε κόγχη, αυτό το μακιγιάζ σας ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί θα σχηματίσετε μια ψεύτικη κόγχη. Άρα θα σας βοηθήσει να φαίνεται ότι έχετε κόγχη. Καταλάβατε τι εννοώ? Τι είπα, λίγο μπερδεμένα? Λοιπόν, αρχικά η σκιά μου μπλεντάρεται τέλεια. Α, το πινέλο μου είναι το N10 από Blairy. Ό,τι καλύτερο. Είναι σαν να είναι φυσική η τρίχα, ενώ είναι όλα vegan και cruelty free. Πραγματικά είναι απίστευτο, πολύ σφιχτό, πολύ ωραίο πινέλο. Είναι ό,τι ακριβώς ήθελα. Σήμερα πολύ Blairy θα παίξει, από ό,τι καταλάβατε. Την αγαπάμε την Blairy, έχει πολύ ωραία προϊόντα. Δείτε πόσο έντονο ξεκινάει και πόσο απαλό καταλήγει, έτσι. Μπλέκεται με την βάση και κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο φινίρισμα. Δείτε τι ωραίο που είναι. Και γι' αυτό σας είπα να τραβήξετε και μέχρι αρκετά πίσω όλο αυτό, για να φαίνεται ωραίο το σβήσιμό σας. Που κάνει απίστευτο blending. Απίστευτο. Τώρα αυτό μου βγήκε πιο ωραίο, πιο σκούρο από αυτό. Θα το τονίσω και αυτό λίγο. Λοιπόν, μη μου αγχώνεστε που είναι έτσι έντονο, θα πέσει όλο αυτό, θα το ηρεμήσουμε. Λοιπόν, με ένα blending brush, έτσι λίγο πιο... Τι να το πω τώρα αυτό? Στενό μακρό, θα το πω. Αυτό τώρα είναι της Morphe, δεν έχω αριθμό να σας πω την αλήθεια, είναι από μια συλλογή που έχω. Θα πάρουμε αυτήν εδώ την απόχρωση, που ροζο σαπιομιλίζει. Λοιπόν, και θα πάμε να γλυκάνουμε την περιοχή. Μπαίνω και μέσα στο φρύδι, δηλαδή δεν με νοιάζει εδώ πέρα τώρα. Θέλω να γίνει ένα ομοιόμορφο μπλεντάρισμα. Θέλω να φαίνεται ξένο το σώμα όλου του μακιγιάζ αυτό. Δείτε κατευθείαν, δείτε το ένα και δείτε το άλλο πόσο γλύκανε. Οπότε ανεβαίνω, 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 το γλυκαίνω. Αφήνω τη φωτεινότητά μου, δεν τη σβήνω. Θα μείνει. Γιατί μέσα στο φρύδι δεν μπαίνω τελείως, αλλά το μπλεντάρω. Ωραία. Αυτό θέλαμε τώρα. Ξαναπαίρνω το πλακέ πινέλο της βάσης, δεν προσθέτω τίποτα. Πάω λίγο να σχηματίσω εδώ λίγο το καπάκι μου. Στην ουσία απλά το φωτίζω, δεν θα φανεί κάτι ιδιαίτερο. Το φωτίζω και το βγάζω λίγο κατά έξω. Το καθαρίζω. Πολύ ήπια, χωρίς να προσθέσω τίποτα πάνω. Με ό,τι έχει το πινέλο. Ωραιότατα. Και εκείνη την ημέρα πραγματικά το είχα από τις 8 το πρωί το μακιγιάζ. Των ματιών μου ειδικά, γιατί κοιμήθηκα και όλα στο ενδιάμεσο, μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Δεν πήγε πουθενά. Πολλά μπράβο στην Blairy για την απόδοση. Θα συνεχίσω και θα πάρω αυτό εδώ και αυτό εδώ μαζί, για να φωτίσω εδώ πέρα πολύ λαμπερά και υπέρλαμπρα αυτό εδώ το κομμάτι. Και δεν με νοιάζει, θα βγω και πολύ έξω, χωρίς να με απασχολεί ιδιαίτερα. Δείτε τι όμορφο, κατευθείαν έδειξε. Αφήνει μια κολλώδη η Blairy, οπότε κολλάνε όλα τόσο τέλεια πάνω. Πραγματικά, αυτή η παλέτα δεν υπάρχει. Πραγματικά είναι Gold Obsession. Δείτε πως γυαλίζουνε. Λες και έχω glitter είναι. Θα συνεχίσω παίρνοντας πάλι τη σκούρα απόχρωση. Και τώρα αυτή τη φορά θα πάω εδώ να σχηματίσω μια γωνίτσα. Στην ουσία αυτή η γωνία θέλουμε να φεύγει προς τα πάνω, αλλά δεν θέλουμε να φαίνεται έτσι. Οπότε για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω το N5 από Blairy πάλι. Τα χάσα όλα. Γαβγίζει ο σκύλος μου και με τρέλανε. Λοιπόν, και πάω εδώ πέρα. Επειδή έχω βάλει το shimmer, να δείτε τι ωραία που σβήνεται. Και το σβήνω κατά πάνω. Σαν να μην το έβαλα σε γραμμή. Δεν θέλω να φαίνεται ότι έχει γραμμή. Τώρα θα δείτε τι ωραία που θα γίνει. Και αν δω ότι θέλω κι άλλη ένταση στο άκρο, προσθέτω λίγο ακόμα καφέ. Με τη Nancy το πινέλο που βλέπουμε το Unclick Brush συνέχεια μαζί, προσθέτω, πάλι σβήνω, ανεβαίνω κατά πάνω. Τι ωραίο που θα γίνει τώρα, μαγικό είναι αυτό. Προσπαθώ λίγο
με το παλιό πινέλο χωρίς να προσθέσω, να ενσωματώσω το πάνω λίγο με το κάτω, μην έχουν μεγάλη διαφορά. Μπορώ να πάρω επίσης λίγο από τη ρόζ σκιά μου εδώ και να την προσθέσω λίγο εδώ. Δείτε τι ωραίο που έχει γίνει. Και προσπαθήστε να γνωρίσετε τον τάκο που γαβγίζει. That's all. Κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στη βάση. Δείτε τι ωραίο και καθόλου δύσκολο. Πραγματικά τώρα αντικειμενικά δεν είναι δύσκολο. Νομίζω μπορεί να το κάνει ο καθένας, δηλαδή είναι σχετικά απλό. Δεν χρειάζεται να έχετε φυσικά αυτή την παλέτα, μπορείτε να το κάνετε με οποιαδήποτε καφέ σκιά. Ξεκινάτε, είπαμε, με το σκούρο, ανοιχτόχρωμο. Ξέρω, τα έχουμε πει πολλές φορές. Θα συνεχίσω προσθέτοντας λίγο από αυτήν τη ροζ καφέ μπορντό, δεν ξέρω τι χρώμα είναι, γλυκαίνοντας το κάτω μέρος του ματιού μου. Να ξέρετε, αυτό είναι και ένα πολύ ωραίο κόλπο για να κρύψετε μαύρους κύκλους. Αν έχετε μαύρους κύκλους, πολύ πιο εύκολα κρύβετε προσθέτοντας σκιά παρά έχοντας. Μη έχοντας σκιά, γιατί θα φαίνεται γκρι αλλιώς. Ενώ βάζοντας ένα χρώμα, φαίνεται λες και είναι η σκιά. Όχι λες, είναι η σκιά. Ωραία, και μπροστά στην εσωτερική γωνία, προσθέσουμε λίγο από αυτό που βάλαμε ούτως ή άλλως γενικά. Για να δώσουμε λίγο glitter effect. Τώρα θα μου πεις, έτσι πας εσύ κουκλίτσα μου στη δουλειά. Στο γάμο σου τι θα κάνεις. Έτσι πας στη δουλειά, ναι. Αυτή είμαι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στη βάση. Για βάση θα χρησιμοποιήσω το Insta Moisture από Kiko Milano. Η απόχρωσή μου είναι η 1,5 νη, το οποίο μου έχει τελειώσει βέβαια. Και που το βάζω, τώρα θα σας πω τι κάνω. Παίρνω το εξαιρετικό μου... Έχει δηλαδή στον πάτο, αλλά δεν το βγάζει. Ένα από τα αγαπημένα μου make-up και επειδή έχει αντιλιακή προστασία το φοράω κυρίως. Γιατί ακόμα μας χτυπάει ο ήλιος, να ξέρετε. Μη σταματήσετε δηλαδή να βάζετε ξαφνικά αντιλιακό. Είναι σημαντικό, ακόμη και τώρα. Λοιπόν, ξεκινάω να το τοποθετώ με τα χεράκια μου. Παράδοξο, ε. Αποφάσισα ότι και κατάλαβα ότι προσθέτοντας το make-up, το foundation με τα χέρια και μετά περνώντας από πάνω με το beauty blender, έχω πολύ πιο ωραίο skin. Όπου είναι ένα φανταστικό foundation, θα το ξαναπάρω εννοείται. Πολλοί με ρωτήσατε αν το συγκρίνω με το... πώς το λένε... Με το Surrey Up, το Believe It Foundation, ποιο είναι πιο ωραίο, αλλά δεν συγκρίνονται, είναι τελείως διαφορετικές οι φόρμουλες τους. Το ένα είναι ένα ενυδατικό foundation που είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο αφήνει και ενυδατωμένη συνεχώς την επιδερμίδα, και το άλλο είναι πάλι ενυδατικό, ναι μεν, αλλά αφήνει όμως λίγο πιο στεγνή την επιδερμίδα, αλλά αφήνει ένα δέρμα πορσελάνης. Το έχω ταιριάξει σε όλα τα πρόσωπα. Νομίζω ότι πελατειακό μακιγιάζ χρειαστεί να κάνω, το έχω ταιριάξει σε κάθε πρόσωπο εκείνο το make-up. Ενώ αυτό, ας πούμε, δεν θα το βάζα σε πελατειακό μακιγιάζ. Δεν είναι τόσο σταθερό, αυτό εννοώ. Ωραία. Και τώρα παίρνω το βρεγμένο beauty blender μου, το οποίο πριν ο Τάκο βάλθηκε να το φάει. Λοιπόν, και σκανάρω θα έλεγα. Και περνάω όλο το πρόσωπό μου, ωραία πάει αυτό. Εδώ ας πούμε δεν έχω κάλυψη, στο άλλο όχι απλά έχω κάλυψη, φαίνεται λες και δεν έχω κάλυψη και έτσι είναι το δέρμα μου, αλλά έχει υπερβολικά ωραία κάλυψη το άλλο. Οπότε δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Αυτό μου αρέσει για κάτι ελαφρύ, κάτι πιο νεανικό θα το έλεγα. Δηλαδή αν έχω ένα πολύ υγιές δέρμα, χωρίς ακμή, χωρίς, όχι λιπαρό, ούτε καν μεικτό, και θέλω μια ενυδάτωση, ναι, μπορεί να το βάλω σε πελατειακό. Αλλά έτσι, ας πούμε, εγώ έχω μεικτό δέρμα. Εγώ το φοράω σε μένα, αλλά ξέρω ότι μπορεί, ας πούμε, μέσα στη διάρκεια της μέρας να μου βγάλει λιπαρότητα. Δεν είναι για όλα τα δέρματα. Και από τη στιγμή που έχει αντιλιακό, δεν είναι για όλα τα δέρματα. Το αντιλιακό, γενικά, να ξέρετε, τη βγάζει τη λιπαρότητά του. Θα συνεχίσω με δύο Instant Eraser Concealer και θα πάρω το πιο ανοιχτό βάζοντας το εδώ, στην εσωτερική δηλαδή γραμμή εδώ, και το σκούρο θα το προσθέσω εδώ. Ο Τάκο γαβγίζει όλη την ώρα, οπότε όσο πιο γρήγορα μπορώ θα σας κάνω. Λοιπόν, Beauty Blender και μπλεντάρω και φυσικά εννοείται κατευθείαν φωτίζει. Λοιπόν, πήρα πρώτη φορά από Siglam, που σημαίνει την εταιρεία των καλλιτικών της Sin, αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο είναι contour stick, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και απ' την άλλη έχει το, ναι, το δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ, το σφουγγαράκι του. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία απόχρωση, η συγκεκριμένη είναι η Glow Up. Α, εδώ δεν το σβήσα, δεν πειράζει, θα το κάνω. Θα βάλω εδώ πέρα στα ζυγωματικά μου, λίγο στη μύτη μου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Δεν ξέρω καν πώς τη διάλεξα χωρίς να ξέρω. Να ξέρετε ότι είναι πιστοποιημένα, cruelty free είναι και όλα στα συγκεκριμένα.
Οπότε μη φοβάστε, δηλαδή είναι όλα οκ, ελεγμένα. Και φυσικά είναι όλα πάνθυνα. Οπότε τώρα παίρνω το πινελάκι μου και μπλεντάρω. Δείτε τι ωραίο blending που έχει κάνει. Λες και... δεν ξέρω, τέλειο ζυγωματικό. Λοιπόν, να ξέρετε πάντα το υγρό contouring το σετάρουμε από πάνω, όχι με πούδρα, με contouring σε μορφή πούδρας. Ενώ όχι πούδρα-πούδρα. Δηλαδή τα βήματα κανονικά είναι υγρό και μετά στερεό. Για να καταλάβετε. Θα σετάρω εγώ με το Global Glow από MAC. Λίγο παράδοξα. Αλλά τόσο ωραίο αυτό το... τον bronzer, γιατί αυτό δεν είναι contouring, αλλά δεν πειράζει, το σετάρω εγώ μια χαρά. Ου, τέλειο. Πάντα κυκλικές κινήσεις και πάντα εδώ και εδώ. Έτσι, λίγο και εδώ. Σούπερ. Θα πάρω Misty Rose MUA Blushes, πολύ ωραίο. Η απόχρωσή του είναι η Misty Rose, όπως είπα. Βάζουμε μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Κάνει ένα φυσικό δέρμα απίστευτο. Δείτε εδώ, δείτε. Λες και αυτή η κοκκινίλα, θα την πω, η ροζίλα, βγαίνει από το πρόσωπό μας. Τόσο φυσικό, τόσο όμορφο αποτέλεσμα. Αφού όποια πελάτησα της το έχω βάλει, πήγε και το αγόρασε μετά. Ξεκάθαρα. Είναι και πάνφθηνο, γιατί κάνουν 4 ευρώ, περίπου 4,40. Και, εντάξει, δεν είναι σούπερ αυτό που βλέπω. Μόνο εγώ το βλέπω, δείτε εδώ. Του τρελού. Θα πάρω και το Super Glow από Natasha Denona. Που είναι πάρα πολύ ωραίο highlighter και θα βάλω εδώ μια ποσοτητούλα έτσι εδώ ταπεινή να γυαλίζω λίγο. Δείτε τι ωραία που φαίνεται. Καλέ, τίποτα δεν μας έμεινε, κραγιόν και μάσκαρα και γεια σας. Λοιπόν, για μάσκαρα είχα βάλει τη The Falsies Lash Lift, πολύ ωραία μάσκαρα, πολύ ωραία, γιατί την έχω ξεχάσει και δεν σας τη δείχνω τελευταία, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πάρα πολύ ωραία μάσκαρα, έχει τέλειο βουρτσάκι για εμένα, τέλειο, είναι πραγματικά σαν lash lift, διαχωρίζει τις βλεφαρίδες, τις κάνει τούμπανες, γυριστές. Ο ορισμός της τέλεια μασκάρα για εμένα πραγματικά. Και δείτε τώρα, επειδή έχουμε κάνει αυτό το καφέ στη γωνία, φαίνεται λες και φορά βλεφαρίδα, τη βλέπετε. Βλέπετε τη διαφορά του ματιού αρχικά. Θα βάλουμε και λίγο στις κάτω, μην μείνουν παραπονεμένες, ωραιότατα. Και φυσικά, σαν κραγιόν, φορούσα το ένα και μοναδικό Vinyl Ink 35 νούμερο, όποτε το φορά πάντα κάποιος με ρωτάει ποιο είναι, στο Instagram ειδικά. Το ανακοινώ και το τοποθετώ κατευθείαν στα χείλη μου. Μένει όλη μέρα κυριολεκτικά και όλη μέρα είναι γλώσσι όπως το βλέπεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, του τρελού είναι αυτό το κραγιόν πραγματικά. Τρελαίνομαι που είναι έτσι. Γυαλιστερό αλλά δεν φεύγει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ετοιμαστήκατε μαζί μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το make-up. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περνάτε τέλεια.